Καλησπέρα κύριε Λέκα από το Ηράκλειο Εκκλήτης. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης για να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά μία ερευνητική εργασία στην οποία ήσασταν επικεφαλής μίας επιστημονικής ομάδας όπου μελετήσατε τα δεδομένα για την πιθανότητα, την ύπαρξη να δούμε ένα τσουνάμι όπως τα ονομάσατε ελληνικά γεωδυναμικά θαλάσσια κύματα το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό, μετά την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού στον ελλαδικό χώρο και δι' στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει άμεσα. Κοιτάξτε, τα θέματα των τσουνάμι στον ελληνικό χώρο είναι παρεξηγημένα θέματα. Ναι. Ο κίνδυνος, η συχνότητα των κυμάτων δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στην Ιαπωνία ή σε άλλες χώρες τις οποίες έχουμε σύγκληση λιθοσφαιρικών πλακών τεραστίων διαστάσεων. Εδώ τσουνάμι έχουν εκδηλωθεί κατά επανάληψη στον Αιγαϊκό χώρο και στο Ιόνιο Πέλαγος. Βεβαίως τα τσουνάμι αυτά αναφερέσουν το τσουνάμι της Σαντορίνης που προκλήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Σαντορίνης που ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Τα υπόλοιπα τσουνάμι είναι σε μια κλίμακα πιο μικρή από ό,τι βλέπουμε στην Ιαπωνία ή στη Χιλή ή σε άλλες περιοχές ή στην Ινδονησία. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια μικρή σχετικά συχνότητα τσουνάμι, αλλά υπαρκτή συχνότητα, με μια κλίμακα μεγεθών η οποία είναι σχετικά μικρή. Σχετικά μικρή. Έτσι λοιπόν με βάση τα δεδομένα τα οποία είχαμε από το παρελθόν, αλλά και εξελιγμένες πληροφορίες και εξελιγμένες επεξεργασίες δεδομένων, είδαμε για τα τσουνάμι τα οποία μπορούν να εκδηλωθούν στον ελληνικό χώρο, αλλά με την έννοια πια, όχι με την έννοια του να εντυπωσιάσουμε ή να πούμε ότι θα γίνει τεράστιο τσουνάμι κτλ., αλλά με την έννοια ότι αυτά τα δεδομένα να μπορούν να συμπεριληφθούν στα επιχειρησιακά μας σχέδια. Να είναι δηλαδή δεδομένα τα οποία να είναι ρεαλιστικά. Κάτω από αυτή την έννοια ουσιαστικά έγινε και τη συνθήκη έγινε η έρευνα αυτή, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σε επιχειρησιακά σχέδια. Και στην Κρήτη, αλλά βεβαίως και σε όλη την Ελλάδα. Τα επιχειρησιακά σχέδια στην Κρήτη προβλέπουν ή πρέπει να δουλέψουμε για να προβλέψουμε? Κοιτάξτε, προβλέπουν τα σχέδια τις ώρες της διαδικασίας οι οποίες θα γίνουν όταν εκδηλωθεί ένα τσουνάμι. Βεβαίως, στην κάθε περίπτωση, ανάλογα με την πληροφορία, πρέπει να εξειδικευτούν ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να έχουμε πιο πολλά δεδομένα και να είμαστε πιο ακριβείς. Mm-hmm. Και αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί και τα επιχειρησιακά μας σχέδια. Ναι. Πρέπει να γίνουν πιο... είπατε, γιατί σας χάσαμε... Πιο ρεαλιστικά. Πιο ρεαλιστικά. Δηλαδή, να προσεγγίζουν την πραγματικότητα. Ένα τσουνάμι εξαρτάται, η εκδήλωσή του, από πολλούς παράγοντες. Στην Κρήτη περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό, το έχουν πει όλοι οι επιστήμονες, το έχετε πει κι εσείς. Όταν εκδηλωθεί ένας σεισμός μεγάλος, τι θα δούμε στις παράκτιες ακτές? Κοιτάξτε, εξαρτάται. Δεν σημαίνει ότι κάθε σεισμός ο οποίος θα εκδηλωθεί θα προκαλέσει και ένα τσουνάμι. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Ο σεισμός αυτός δεν θα πρέπει να είναι στο χερσαίο χώρο, θα πρέπει να είναι στο θαλάσσιο χώρο. Έτσι ώστε να έχουμε τη διάρρηξη στον πυθμένα και στη συνέχεια την πρόκληση των κυμάτων. Mm-hmm. Πρέπει να είναι σε μικρό βάθος, σε μεγάλο βάθος δεν προκαλείται σεισμός, δεν προκαλεί ο σεισμός τσουνάμι, και πρέπει να είναι από ένα μέγεθος και πέρα και πάνω. Αυτές οι συνθήκες υπάρχουν στην Κρήτη. Βεβαίως σε πιο πολλοί σεισμοί δεν έχουν προκαλέσει τσουνάμι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Υπάρχει όμως και μεγάλη πιθανότητα σεισμοί να προκαλέσουν τσουνάμι. Τώρα, η πιο μεγάλη πιθανότητα είναι να έχουμε ένα τσουνάμι της τάξης των 1-2 μέτρων, το οποίο δεν μπορεί να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές. Ναι. Όμως σε ακραίες καταστάσεις μπορεί να έχουμε και πιο μεγάλο τσουνάμι. Mm-hmm. Και εκεί ουσιαστικά διαμορφώνονται τα επιχειρησιακά μας σχέδια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις από όλα αυτά τα φαινόμενα. Είπατε κυματισμούς επαναλαμβανόμενους, τα τσουνάμι, ενός έως 2 μέτρων και ίσως παραπάνω. Γιατί μεγέθη σεισμού μιλάμε? Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα σεισμό πάνω από 6 βαθμούς, για να έχουμε ένα μικρό τσουνάμι, να είναι επιφανειακός.
Και όσο βεβαίως ανεβαίνει το μέγεθος, ανεβαίνει το έλλειψος. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρόκειται να δούμε καταστροφές σαν αυτές που έγιναν στην Ιαπωνία το 2011 ή το 2004 στην Ινδονησία. Ή το 2019 στην Ινδονησία επίσης. Τα τσουνάμι εδώ στον ελληνικό χώρο έχουν κάποιο μετρήσιμο ύψος, το οποίο όμως δεν είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο. Η Κρήτη κινδυνεύει, όπως μας είπατε, από ένα πιθανό τσουνάμι βάσει της σεισμικής δραστηριότητας, τόσο από την πλευρά του Αιγαίου, όσο και από το Κρητικό Πέλαγος, από το Λιβικό. Βεβαίως, και από το Λιβικό και από το Αιγαίο Πέλαγος, δεδομένου ότι και στις δύο περιοχές έχουμε μεγάλα ρήγματα, τα οποία μπορούν να σπάσουν ανά πάσα στιγμή και να έχουν την πρόκληση ενός σεισμού. Ουσιαστικά και από την νότια πλευρά και από τη βόρεια πλευρά και βέβαια και στην ανατολική και δυτική πλευρά. Είμαστε περιτριγυρισμένοι κακήν κακώς, θέλοντας κοιτάξτε, και εμείς. Το έχω τονίσει κατά επανάληψη ότι η ομορφιά της Κρήτης, που πραγματικά για μένα είναι ίσως το πιο όμορφο σημείο, περιοχή στον κόσμο, έχει δημιουργηθεί ακριβώς από τους σεισμούς. Έχει δημιουργηθεί από τη σεισμική δραστηριότητα και τα συνοδά φαινόμενα, όπως λέμε. Τώρα, το τελευταίο διάστημα υπάρχει έτσι μία ηρεμία σε σχέση με την σεισμική δραστηριότητα στο νησί και πέριξ αυτού, εκτός από τα προχθεσινά 4 κάτι δυτικά των Χανίων. Τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε εκτόνωση, δεν βλέπουμε υπάρχει. Έχουμε, γιατί έχουμε, όταν παρατηρεί κάποιο τα εργαστηριακά δεδομένα, τα ενόργανα δεδομένα, και είχαμε τις φορές, είχαμε και στην Νότια Κρήτη και στη Βόρεια Κρήτη και προς την πλευρά της Αιτίας. Έχουμε, αλλά αυτό δεν αποτελεί μέτρο για το τι μπορεί να προκύψει στη συνέχεια. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία των ανεπάλληλων δραστηριοτήτων, της έντονης δραστηριότητας ή της μικρής δραστηριότητας, δεν έχει να κάνει με τη σεισμικότητα η οποία μπορεί να εμφανιστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, δεν είναι αλληλοεξαρτώμενα. Δηλαδή, έχουμε ησυχία, θα πάμε σε ένα μεγάλο σεισμό, δεν έχουμε ησυχία, άρα θα πάμε σε σεισμούς μικροτέρου μεγέθους. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μάλιστα, κατανοητό. Η σεισμικότητα δυστυχώς ακολουθεί, ο ρυθμός της σεισμικότητας ακολουθεί νόμους τους οποίους δυστυχώς δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε με στατιστικές διεργασίες ή με ανώτερα μαθηματικά να δούμε ουσιαστικά το τι πρόκειται να γίνει. Είναι χαοτικό το φαινόμενο και δεν υπόκειται σε μαθηματικούς κανόνες και υπολογισμούς. Κύριε Λεκά, συνεργάζεται στενά με την πολιτεία, με την αυτοδιοίκηση και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, γιατί προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη άσκηση, έτσι, για την σεισμική, για ένα μεγάλο σεισμό στο νησί. Βεβαίως, προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη άσκηση. Μια άσκηση που θα γίνει τα μέσα Φεβρουαρίου επί Χάρτου και στη συνέχεια τον Απρίλιο στο πεδίο. Παίρνουν μέρος όλοι οι φορείς, οι κεντρικοί φορείς, αλλά και οι φορείς της Κρήτης. Νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική εμπειρία για όλους μας. Και νομίζω ότι η άσκηση θα πάει καλά. Και το καλά δεν έχει την έννοια ότι όλα είναι εντάξει, είμαστε καλά. Mm-hmm. Το καλά σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα ασκηθούμε, θα δούμε δομές, θα δούμε αδυναμίες, θα δούμε διαδικασίες, θα δούμε τα θέματα της διαλειτουργικότητας. Δηλαδή είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να βελτιώσουμε ό,τι υπάρχει σε επίπεδο οργάνωσης. Και όχι να βγούμε στο τέλος και να πούμε και να βγάλουμε τις φωτογραφίες μας και να πούμε «Α, ωραία, πήγε καλά η άσκηση». Αυτό δεν είναι η συγκεκριμένη άσκηση. Απόλυτα σαφές. Αυτή η άσκηση θα δώσει σε όλους την ευκαιρία, ακόμα και στους πολίτες, για να μάθουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για το πώς προστατευόμαστε, αλλά και ο μηχανισμός να διορθωθεί για το επερχόμενο. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα και στόχος. Να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, να μάθουμε πιο πολλά για τους σεισμούς, όχι μόνο οι κάτοικοι, αλλά και οι ιδιαίτερες ομάδες σεισμού και οι τουρίστες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό που λέγεται διακινδύνευση. Τον κίνδυνο δεν μπορούμε να το μειώσουμε. Ο κίνδυνος είναι εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια ο ίδιος. Έντονη σεισμικότητα που διαμόρφωσε την Κρήτη, που έκανε την Κρήτη αυτή που είναι ως Κρήτη. Και πραγματικά είναι μια μοναδική περιοχή. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα μας είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλά να είστε. Γεια σας.